Καλησπέρα σας. Ακριβώς όπως το είπε η συνάδελφος, η κυρία Λουκά, είμαι αρθρογράφος. Δεν κατάγομαι από την ερευνητική δημοσιογραφία. Άρα αυτό που έχω να πω για το θέμα είναι περισσότερο από την εμπειρία μου σαν αρχισυντάκτης σε διάφορα έντυπα και στην καθημερινή. Αλλά είναι πράγματα τα οποία απασχολούν κάθε επαγγελματία σε αυτή την καμπή. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική καμπή για τα μίντια και τη δημοσιογραφία και η χρεοκοπία της χώρας και αυτή η ενεξελίξη, ερήπωση, μετασχηματισμός που ζούμε επιταχύνει το μετασχηματισμό του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και το μετασχηματισμό των μίντια. Είναι πράγματα που είχαν ξεκινήσει πολύ πριν το ξέσπασμα της κρίσης, αλλά ελάνθαναν, κρυβόντουσαν κάτω από τη φούσκα του χρήματος, μια ευδαιμονία, μια αμεριμνησία που διέτρεχε δυστυχώς και εμάς τους δημοσιογράφους και την αναπαράγαμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Όταν ξαφνικά ανακαλύπτουμε τη στιγμή που τα περισσότερα μίντια βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, κλείνουν ή δεν μπορούν να πληρώσουν μισθούς, ανακαλύπτουμε ότι το δημοσιογραφικό προϊόν, είτε λέγεται εφημερίδα, είτε τηλεόραση, ραδιοτηλεοπτικό, είτε ακούμε και το site, τα κοινωνικά μίντια, στερούνται πρωτότυπου περιεχομένου. Πριν από λίγες μέρες έγραψε κάποιος ένα τουιτάρισμα ότι αν ορθώσουν paywall τα site των εφημερίδων, το 60-70% των ενημερωτικών site θα έχουν μηδέν περιεχόμενο. Γιατί ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τόσο μεγάλη διάδοση των διαδικτυακών μέσων, παγκοσμίως περίπου το 80% του πρωτότυπου ενημερωτικού περιεχομένου προέρχεται από τα κατεστημένα μεγάλα μέσα, τις μεγάλες εφημερίδες και τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Όλο αυτό η ποσότητα πληροφορίας που παράγεται από τους χρήστες, από τη μεγάλη λαϊκή τηλεόραση που λέγεται Facebook, από τα ποτάμια μικροειδήσεων και μικροαφηγήσεων που κατασκευάζει η λεγόμενη δημοσιογραφία των πολιτών, τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα δεν κατορθώνουν να γεννήσουν αυτόν τον διαδικτυακό όγκο. Καταλαμβάνουν ως πρωτότυπο υλικό περίπου το 20%, μπορεί να είναι και 25%, δεν έχει σημασία. Και πάλι οι μεγάλοι οργανισμοί και οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι παράγουν τον συντριπτικά μεγαλύτερο όγκο. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε τώρα από τη μεριά των επαγγελματιών δημοσιογράφων είναι ότι για πολλά χρόνια, για αρκετά πολλά χρόνια, αυτό το νέο κύμα που αλλάζει η διαμεσολάβηση, η διανομή, τα ακροατήρια στα οποία φτάνει η δουλειά μας, δεν ήταν αρκετά για τους πολύ περισσότερους, για τη συντριπτική πλειονότητα των δημοσιογράφων, να τους ξυπνήσει και να τους οδηγήσει να ξαναβρούν τις βασικές αρχές και να επινοήσουν καινούργιες. Το πώς δουλεύουν, στη μεθοδολογία, στον τρόπο παρουσίασης. Αν πάρουμε δηλαδή την ελληνική περίπτωση, τώρα βλέπουμε πολύ γυμνά ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, καταρχάς ελέγονται δημοσιογράφοι μόνο εφόσον ήταν σε μισθολόγιο εφημερίδας και γραφόντουσαν στην ΕΣΥΑ, το οποίο είναι ένας τραγικός αναχρονισμός που κλάδεψε πολλούς ανθρώπους στα περασμένα χρόνια. Τώρα πια σχεδόν δεν έχει νόημα, γιατί δεν υπάρχουν και δουλειές, δεν υπάρχει μισθολόγιο, δεν υπάρχει τίποτε. Αλλά αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι επαγγελματίες που είχαν περάσει από 5 χρόνια μισθολόγιο και κάναν αίτηση και γραφόντουσαν στην ΕΣΥΑ και μπαίνανε στο Ευγενές Ταμείο, αυτό που μάθαιναν σε αυτή την πενταετία λίγο πολύ ήταν να κάνουν το λεγόμενο ρεπορτάζ τομέα, υπουργείου. Δηλαδή να πηγαίνουν σε μια κυβερνητική κρατική πηγή, να αποκτούν 1, 2, 3 πηγές και να αναπαράγουν αυτό που τους έλεγε εξουσία. Στη συντριπτική πλειονότητα το ρεπορτάζ ήταν αυτό. Ακόμη και σε τομείς που δεν ήταν τέτοιοι,
Το αθλητικό ήταν δομημένο έτσι. Υπήρχαν αυτοί που κάναν Ολυμπιακό, αυτοί που κάναν ΑΕΚ, αυτοί που κάναν Σιλίβδιν τα βαρέα και παράδοξα σπορ και αυτοί που κάναν Παναθηναϊκό κτλ. Και κανείς δεν μπορούσε να σπάσει το τραστ του Ολυμπιακού, όπως κανείς δεν μπορούσε να μπει εύκολα στο δικαστικό ρεπορτάζ. Υπήρχαν τραστ και υπήρχαν καρμπών. Τη δεκαετία του 80 που μπήκα στις εφημερίδες, δεν μπορούσα να το αντιληφθώ αυτό το πράγμα ότι δούλευε έτσι. Βεβαίως μετά αμέσως συμμορφώνεσαι, υποτάσσεσαι, γιατί ή θα είσαι μέσα στην εφημερίδα ή δεν θα είσαι πουθενά. Αυτά κράτησαν μέχρι πρόσφατα, μέχρι αυτό το σοκ, την πλημμύρα των νέων μέσων και κυρίως το σοκ της οικονομικής κατάρρευσης των μέσων και της μεγάλης απομείωσης της επιρροής τους. Αλλά σε αυτό νομίζω ότι δεν φταίει μόνο η εξουσία, δεν φταίνε μόνο οι εκδότες, σε πολύ μεγάλο βαθμό φταίγαν και οι δημοσιογράφοι. Ήταν πολύ εύκολο να βολευτείς με το να είσαι μέλος ενός τραστ, να κάνεις αστυνομικό ή δικαστικό ή να έχεις πάρει το Υπουργείο Συγκοινωνιών, να εκμεταλλεύεσαι τις σχέσεις που σου πρόσφερε, να εκμεταλλεύεσαι τα ταξίδια, τα δωράκια, τις δύο και τρεις δουλειές με το ίδιο ακριβώς ρεπορτάζ, το οποίο το έστελνε σε τρεις πηγές, σε ένα ράδιο, μια εφημερίδα και ένα πρακτορείο, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό το πράγμα ολοκατέρευσε ξαφνικά γιατί ήταν και πάρα πολύ σάπιο. Και σε αυτό πρέπει διαρκώς να κοιτάμε τις δικές μας ευθύνες. Οι εκδότες, οι μηντιάρχες, οι καναλάρχες, οι διαπλεκόμενοι είχαν τον τρόπο τους να το κάνουν, είχαν τους λόγους τους να το κάνουν, είχαν τα δικά τους ωφέλη και στο φινάλε, ίσως ο μακρινός τους στόχος, ένας από τους βασικούς τους στόχους, ήταν ακριβώς να υπάρχει ολίγη και ελεγχόμενη ενημέρωση. Οι δημοσιογράφοι τι κάνανε? Γράφανε με φαρδιά πλατιά, η δημοσίευση είναι η ψυχή της δημοκρατίας, έφυγε η ταμπέλα, πήγε στον προθάλαμο και έχουμε μείνει και χωρίς δημοσίευση και χωρίς δημοκρατία και χωρίς επάγγελμα. Χωρίς ψυχή. Αλλά η ψυχή είναι μεταφυσική, εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα με υλικούς όρους. Και χωρίς ψυχή πάντως, μας έχει βγει η ψυχή, εν πάση περιπτώσει. Να έρθουμε τώρα στο τι γίνεται και πώς αναπτύσσουμε τις δυνατότητες που προσφέρονται. Νομίζω ότι το σοκ αυτό, το διπλό-τριπλό, η κατάρρευση ενός επαγγέλματος, η ανάδυση ενός μιας νέας μορφής της μηντιακής βιομηχανίας, οι τρόποι που είμαστε αναγκασμένοι και να αντλήσουμε το υλικό και να το γράψουμε και να το παρουσιάσουμε, γιατί και εκεί αργήσαμε να πάρουμε είδηση, νομίζαμε ότι ο υπολογιστής είναι μια λίγο πιο έξυπνη γραφομηχανή, μας έχουν φέρει σε ένα σημείο όπου αν δεν ξαναεπινοήσουμε την δημοσιογραφία με τα παλιά θεμέλια και νέους στίχους, νέα παράθυρα, νέα βλέμματα, εμείς που προερχόμαστε από μια-δυο δεκαετίες, τρεις δεκαετίες πίσω, θα βρεθούμε ανεφεντικημένου. Έτσι κι αλλιώς οι συντάξεις θα έχουν καταρρεύσει, αλλά δεν θα έχουμε ούτε δουλειά ακόμη και αν είσαι 30 και 40 ετών. Αν νομίζεις ότι η δημοσιογραφία είναι να πηγαίνεις σε ένα υπουργείο και να παίρνεις ένα χαρτί. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που το περιεχόμενο στο οποίο θα πρέπει να κατασκευάσουμε, είτε σε media τα οποία θα μας προσλάβουν ως μισθωτούς, είτε σε ένα ήδη αναδυόμενο νέο επαγγελματικό σχηματισμό που το βλέπουμε και στην Ελλάδα, συνεταιρισμούς ανθρώπων που στείλουν μια μικρή μηντιακή επιχείρηση, ενώ διαδικτυακή κυρίως, γιατί είναι πιο εύκολο, είναι πολύ λιγότερα τα έξοδα, θα πρέπει να δεις τι προσφέρεις. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι αυτό που πάντα έπρεπε να προσφέρουμε, μια αφήγηση του κόσμου με αμεσότητα, ειλικρίνεια και ακρίβεια και επαγγελματισμό. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεχωρίζουμε ότι η δημοσιογραφία αυτής της επίγουσας νέας εποχής δεν μπορεί να είναι ούτε μόνο γνωμογραφία και αποψιολογία, δεν μπορεί να είναι μαζέματα από ό,τι κυκλοφορεί και ένα mass-up, μια νέα ψευτοσύνθεση,
πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός πρωτοτυπίας. Είτε όταν παράγεις μια άποψη, είτε όταν παράγεις μια πρωτότυπη ιστορία. Από αυτή την άποψη θα πρέπει να αποβάλουμε όλες τις παλιές κληρονομίες και της ρουτινιάρικης δημοσιογραφίας, της μονοσυλλεκτικής, της μιας πηγής και της αναπαραγωγής αυτού που σου λένε και της νεότερης κληρονομίας, που μιας κακής κληρονομίας εν τέλει, αυτή που κληρονόμησε το lifestyle ως προς την αυθαιρεσία της γραφής, που δεν έχεις ακρίβεια, που έχεις οδηγήσει από έναν άκρατο υποκειμενισμό, από ένα εύκολο, μια εύκολη πρωτοπρόσωπη αφήγηση και μια κατάχρηση μιας γνώμης που δεν την έχεις καν, μιας άποψης που δεν την έχεις καν, χωρίς στοιχεία και με μπόλικη σάλτσα. Υπήρξαν πράγματα τα οποία τομές στο δημοσιογραφικό γράψιμο και στήσιμο τις αρκετές περασμένες δεκαετίες, το New Journalism, η υποκειμενική γραφή, η έρευνα η οποία δεν είναι απλώς συλλογή στοιχείων, αλλά είναι να υποδηθείς ένα ρόλο και να καταδυθείς έναν κόσμο, να τον ζήσεις και να τον ανασύρεις. Όλα αυτά είναι πολύτιμες κληρονομίες, πολύτιμες εμπειρίες και αυτά πρέπει να ξανασκεφτούμε και να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια, ξεχνώντας ακόμη και αν τους περιορισμούς της ελληνικής αγοράς, γιατί και αυτά έχουν διευρυνθεί. Πάρα πολύ μεγάλο μέρος του δικού μας ακροατηρίου, των ανθρώπων που θα πλήρωναν για να μας διαβάσουν, έχουν πρόσβαση σε ξένες πηγές, και κύρους και υψηλού επαγγελματισμού και πλούσιους μεθόδους, στυλ και παρουσιάσεις. Άρα ο Έλληνας δημοσιογράφος δεν συγκρίνεται πια μεταξύ ο δημοσιογράφος της βραδινής και ο δημοσιογράφος της απογευματινής και ο δημοσιογράφος των νέων, αλλά θα συγκρίνουν τον Έλληνα δημοσιογράφο με αυτό που γράφουν New York Times ή ο Guardian ή μια γερμανική εφημερίδα κύρους ή μια γαλλική ή ακόμη περισσότερο τα νέα μοντέρνα ενημερωτικά site, τα οποία επιχειρούν πια και αφηγήσεις με άλλους τρόπους. Εικόνα μπλεγμένη μαζί με πολλά links, με νέες αφηγήσεις. Άρα λοιπόν, για να το συμμαζέψουμε, αυτό το οποίο θα είχα σαν εμπειρία τελική από τα χρόνια της εφορίας και της ευμάρειας των ελληνικών μίντια και από τα χρόνια της δυσκολίας και της έλευσης ενός νέου τοπίου και τον τωρινό καιρό που ζούμε, τον πάρα πολύ δύσκολο και σκοτεινό, είναι ότι και τα θέματα και το γράψιμο στη δημοσιογραφία έχουν αλλάξει. Υπάρχει ένα συνεχές στη γραφή, το οποίο είναι το χωρίς σαφείς διαχωριστικές γραμμές, ξεκινάει από τη λογοτεχνία και τελειώνει στους 140 χαρακτήρες του tweet. Δεν υπάρχει κάποιος που είναι πιο καλλιτέχνης, πιο ιμπρεσιονιστής ή πιο εντυπωσιακός σε ένα ορισμένο είδος. Όλοι πρέπει να γράφουν τα πάντα και με εξαιρετικό τρόπο. Αυτό είναι άσκηση, είναι πειθαρχία και είναι δουλειά. Και από την άλλη μεριά αρχίζει και τα ίδια τα είδη του δημοσιογραφικού λόγου δεν είναι πια τόσο στεγανά. Ήδη πάρα πολλοί από εμάς στα μέσα που δουλεύουμε ή στις εφημερίδες ή ακόμη σε άλλα πράγματα, το κυνήγι μας δεν είναι το κυνήγι της είδησης, την είδηση την προλαβαίνουν άλλοι για μας, αλλά είναι το κυνήγι του να εξηγήσεις τι σημαίνουν οι ειδήσεις, να εξηγήσεις τον κόσμο δηλαδή και να τον αφηγηθείς με έναν τρόπο που θα είναι κατανοητός από τον άλλον, πλήρης και όσο το δυνατόν αμερόληπτος, δεν λέω αντικειμενικός. Νομίζω ότι αυτό έχω να πω σαν μια παρατήρηση, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν όπου ξαναβλέπουμε όχι μόνο αυτό που είναι το θέμα της ημερίδας, η ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά το ίδιο το δημοσιογραφικό επάγγελμα και την ίδια την λειτουργία μας σαν άνθρωποι οι οποίοι ερευνούμε, διαμεσολαβούμε και μεταφέρουμε, αφηγούμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.